Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στον Όμιλο Φάις περνούν πλέον τα καταστήματα καλογύρου μετά από μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Μαζί μας η Ελένη Πότα για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Στον επιχειρηματία Σάμι Φάις περνάνε τα καταστήματα καλογύρου. Ήταν η αλυσίδα η οποία αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα από την αρχή της κρίσης. Τελικά όλοι πιστεύαμε ότι μπορεί να μπουν λουκέτο, τελικά να μπει λουκέτο, αλλά τελικά η λύση βρέθηκε. Υπογράφηκε η συμφωνία την Τετάρτη με τις πιστότερες τράπεζες. Και όπως είπαμε λοιπόν, περνάνε τα καταστήματα στο Sammy Fies. Ο επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος γνωστός, αυτός που έφερε πριν από 38 χρόνια την ΑΕΚ στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει επανακάμψει στο λιανεμπόριο, έχει φέρει διάφορες φίρμες και εταιρείες αντιπροσώπευση, όπως είναι η Adidas, η Puma, η Under Armour κλπ. Τι προβλέπει τώρα το σχέδιο διάσωσης της Καλογύρου? Προβλέπεται ότι στη νέα εταιρεία το ποσοστό συμμετοχής του Sammy Fies θα είναι 70%. Θα παραμείνουν η οικογένεια Λεμονή, στην οποία ανήκουν τα καταστήματα Καλογύρου, με ένα 15% και ένα 15% θα έχουν τα αττικά πολυκαταστήματα. Θα προχωρήσει η εταιρεία, εκείνο που έχουν συμφωνήσει είναι να προχωρήσει σε μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα βάλει ο Sammy Fies. Και η νέα εταιρεία θα αναλάβει δάνεια ύψους 15 εκατομμύρια ευρώ, θα εκχωρηθούν όλα τα ακίνητα της εταιρείας που έχει στις τράπεζες. Και τώρα από εκεί και πέρα προβλέπεται ότι θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα που υπήρχαν πριν από την, που είχαν κλείσει και υπήρχαν πριν από την κρίση. Το business plan προβλέπει επίσης ότι θα έχουμε και άνοιγμα νέων καταστημάτων και κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιτευχθούν και κέρδη και αύξηση των πωλήσεων. Οι προμηθευτές δεν θα υποστούν κανένα κούρεμα και οι εργαζόμενοι θα εξωφρηθούν πλήρως.